Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, τα ένοχα μυστικά σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν στο φως. Ήδη ο Ντίνος έχει μάθει από τον Μπάρι τι έχει γίνει με τον Παράδεισο και αυτός με τη σειρά του μιλάει στην Αμαλία. Έτσι, η Βικτόρια νιώθει ότι ο κλαιός φύγει επικίνδυνα γύρω της και ότι αρχίζει να χάνει τη δύναμή της και την επιρροή της σε αυτούς που εξουσίαζε έως τώρα. Γίνεται λοιπόν ακόμη πιο επικίνδυνη και φροντίζει να κλείσει το στόμα του Φώτη, τον οποίο καλεί να συναντηθούν και του ρίχνει δηλητήριο στο ποτό. Ωστόσο, εκείνος δεν πεθαίνει αμέσως. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι εξετάσεις δείχνουν καρδιολογικό πρόβλημα και πουθενά δεν έχει εντοπιστεί το δηλητήριο που του έριξε η Βικτόρια. Την ίδια στιγμή, η Μιράντα με την Αμαλία μαθαίνουν τα δυσάρεστα και πάνε στο νοσοκομείο, όπου ο Φώτης τους αποκαλύπτει ότι η Βικτόρια πήγε να τον σκοτώσει και ότι του έριξε δηλητήριο στο ποτό για να μην αποκαλύψει τις βρωμιές της. Και αμέσως χάνει τις αισθήσεις του, αλλά δεν δίνουν βάση στα λεγόμενά του, καθώς νομίζουν ότι παραλυρεί. Τελικά, όπως θα δούμε στην πορεία, ο Φώτης θα ζήσει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Στο μεταξύ, η Βικτόρια θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων και να ρυθεί τα στοιχεία που έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια και την ενοχοποιούν. Μάλιστα, η πολυξένη, επειδή είχε ζήσει στο παρελθόν τη κρίση του Χριστόφορου στο σπίτι, ρωτάει τι συμπτώματα είχε, αν είχε πόνο στο στήθος και έντονη δυσφορία, ό,τι είχε δηλαδή και ο κύριος Μπουρντάς. Του θυμίζει και αυτό που συνέβη στην υγεία του Φώτη θα γίνει αφορμή για να ανοιχτούν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος. Και σε συνδυασμό με τα όσα έχει αφήσει το γράμμα του Άγης, θα βάλουν και πάλι στο κάδρο τη Βικτόρια.